Μετά το καθεστώς του lockdown, τις κρατήσεις διαδέχτηκε βροχή ακυρώσεων. Η αφίξεις πτήσεων προς τα ελληνικά αεροδρόμια αγγίζει μέχρι και το μείον 86% σε σχέση με την περσινή σεζόν, εκμηδενίζοντας ουσιαστικά τον incoming τουρισμό. Όσο για τον εξερχόμενο τουρισμό, και αυτός βρίσκεται σε μηδενικά επίπεδα. Το άνοιγμα του τουρισμού στη χώρα μας επιβεβαίωσε τις δυσίωνες προβλέψεις των τουριστικών πρακτόρων, που ζώντας έναν οικονομικό εφιάλτη, ελπίζουν πως το φετινό καλοκαίρι θα περάσει γρήγορα και θα αποτελέσει ένα κακό όνειρο. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στο κομμάτι του εισερχόμενου τουρισμού, τουλάχιστον όπως θα θέλαμε όλοι μας και θα ευχόμαστε και θα περιμέναμε. Οι πτήσεις, όπως γνωρίζετε, ξεκίνησαν δειλά-δειλά. Τα αεροπλάνα δεν έρχονται γεμάτα όπως θα περιμένουν ή έρχονται γεμάτα και δεν πλέον ο κόσμος πηγαίνει και ακολουθεί το οργανωμένο πακέτο του τουριστικού γραφείου, του tour operator, αλλά δεν πάνε καλά και τα πράγματα όσον αφορά το κομμάτι του outgoing. Κινείται πολύ διστακτικά, ο κόσμος φοβάται, δεν είναι απελευθερωμένος ο Έλληνας. Θα θέλαμε να ήταν πιο απελευθερωμένος. Όλοι είναι ανήσυχοι με το θέμα της πανδημίας. Η ποσόστος είναι ένα πρόβλημα σημαντικό στα μέσα μεταφοράς, ειδικά στα λεωφορεία. Θέλαμε το 65% να είναι παραπάνω. Η οικονομική δυσπραγία αλλά και ο γενικότερος φόβος που επικρατεί λόγω κορονοϊού έχει αλλάξει τις προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών που πλέον επιλέγουν σχεδόν αποκλειστικά εγχώριους προορισμούς για τις διακοπές τους. Ο κόσμος θέλει να μείνει Ελλάδα, δεν κοιτάει καθόλου το εξωτερικό και, ή σχεδόν καθόλου και κατευθύνεται κυρίως προς προορισμούς που αισθάνεται ασφαλής και το κοιτάει, αυτό το προσέχει δηλαδή. Πάνω σχάρι έχει πάει σε ταξίδια όπως στη Σκύρο που δεν είναι δημοφιλής προορισμός, αν και είναι πανέμορφος. Έχει πάει σε ταξίδια όπως είναι σε μονοήμερες εκδρομές φυσιολατρικού περιεχομένου σε διάφορα σημεία της Πελοποννήσου. Γενικά προσπαθεί να αποφεύγει τον συνωστισμό. Σίγουρα βλέπουμε ότι θα μεταλλαχθεί το τουριστικό προϊόν. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει πώς. Γιατί περιμένουμε να καταλαγιάσει αυτό με την πανδημία. Σίγουρα θα προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες όλοι μας. Και μάλιστα η ΕΚΤΑ, που είναι η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ταξιδιωτικών Γραφείων Ευρώπης, περιμένει ότι θα ανακάμψει το οργανωμένος τουρισμός, γιατί εκεί πλήττεται πλέον το τουριστικό κομμάτι. Αναμένεται να ανακάμψει, περιμένουν όλοι, μετά από 2 χρόνια. Εκεί, δηλαδή 1,5 με 2 χρόνια. Ενώ όλο ένα και περισσότερο οι Έλληνες επιλέγουν τον οδικό τουρισμό για τις φετινές διακοπές τους. Επίσης, πάρα πολλοί πηγαίνουν με τα γιοταχή τους, ταξιδεύουν οικογενειακά και κλείνουν είτε διαμερίσματα είτε Airbnb στους προορισμούς που πηγαίνουν. Αυτό έχουμε παρατηρήσει. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υποφέρουν οι ξενοδοχειακές μονάδες και ιδιαίτερα οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Μεγάλο πλήγμα αποτέλεσε βεβαίως και η έλλειψη τουρισμού κρουαζιέρας. Με τους τουριστικούς πράκτορες να κρούν κόδωνα κινδύνου, ελπίζοντας σε περαιτέρω βοήθεια από την πολιτεία. Η κρουαζιέρα έχει εξαφανιστεί φέτος, δεν υπάρχει στο μυαλό του Έλληνα. Ένα μεγάλο κεφάλαιο που είναι η οικονομία και η τουριστική οικονομία σε μια χώρα πρέπει να στηριχτεί και πρέπει να δυναμώσει και να επανέλθει πάλι σιγά σιγά στους ρυθμούς που ήταν προ-COVID της εποχής. Ξεκινήσαμε όπως ξεκινήσαμε και ελπίζουμε να πάμε καλύτερα. Και να είναι ένα παρελθόν αυτό και να είναι ένα κακό όνειρο η χρονιά του 2020.